Πιο δυνατά στην αναμέτρηση η Ένωση. Στο 12 η πρώτη καλή στιγμή για τους γηπεδούχους, ένα μακρινό σουτ του Μάκου. Δύο λεπτά αργότερα και πάλι από απόσταση ο δικέφαλος θα απειλήσει την εστία του Γιακούμποβιτς με το σουτ του Λιμπερόπουλου. Και στο 26ο λεπτό μια πολύ σημαντική ευκαιρία για την ΑΕΚ στο πρώτο μέρος, όταν ο Λιμπερόπουλος θα αποφύγει πολύ όμορφα τον Άλβαρες, θα πλησιάσει στην περιοχή, όμως το σουτ που θα επιχειρήσει θα φύγει ξυστά από τα δοκάρια του Γιακούμποβιτς. Ο Καλαματιανός Άσος πέρασε αλλαγή λίγο αργότερα, καθώς τραυματίστηκε στο αριστερό γόνατο, τη θέση του πήρε ο Γκερέιρο. Και στο 38ο λεπτό η Ένωση θα προηγηθεί πέναλτι του Ζέλεση πάνω στον Λεωνάρντο. Εδώ η φάση. Ο Βραζιλιάνος θα αναλάβει ο ίδιος την εκτέλεση, θα νικήσει τον goalkeeper του Ολυμπιακού Βόλου, θα κάνει το 1-0, θα αφιερώσει μάλιστα το τέρμα στην σύντροφό του, η οποία βρισκόταν στις εξέδρες του Ολυμπιακού Σταδίου. Και πάλι θα δούμε την εκτέλεση του Βραζιλιάνου, ο οποίος στη δεξιά γωνία του Γιακούμποβιτς, αν και θα πέσει σωστά ο goalkeeper των φιλοξενούμενων, θα κάνει το 1-0, που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Στην ανάπαυλα, αυτό που είπαμε προηγουμένως, πρωταθλήτρια στο handball η ομάδα της ΑΕΚ, θα αποθεωθεί από τους παρισκόμενους στο Ολυμπιακό Στάδιο και τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης. Στο δεύτερο μέρος, ακόμα φτωχότερο το 45 λεπτό σε σχέση με το πρώτο, μια ευκαιρία στο 65ο λεπτό με το σέντρασιού του Γκερέιρο και στο 72ο και πάλι από τον Πολωνό θα ξεκινήσει η φάση. Συρτή μπαλιά, ο Μπαχά δεν θα καταφέρει να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Μαροκινός ήταν πρωταγωνιστής της καλύτερης ευκαιρίας, της καλύτερης στιγμής της ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, όταν από την πολύ όμορφη συνεργασία των Λαγό και Καφέ η μπάλα θα φτάσει στον Μπαχά. Αυτός θα στείλει την μπάλα στο δοκάρι, θα γυρίσει πολύ όμορφα, όμως δεν θα καταφέρει να κάνει το 2-0 σε αυτή τη φάση, η οποία ήταν και η τελευταία. Πραγματικά ωραία φάση αυτή, συνδυασμένη προσπάθεια. Ίσως η μοναδική όμορφη φάση, αν εξαιρέσουμε τον γκολ που πάντα θεωρείται όμορφο. Βέβαια αυτό μπήκε με πέναλτι, αλλά. Όλη χρονιά στην ΑΕΚ, νομίζω. Ναι. Λοιπόν,